Είναι τα φιστίκια ένα αγαπημένο σνακ στη διατροφή σας ή μήπως τα αποφεύγετε από το φόβο πιθανής αλλεργίας? Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι προκαλεί την αλλεργία στα φιστίκια, την αλήθεια πίσω από αυτές τις αλλεργίες, αλλά και πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, έχετε έρθει στο σωστό κανάλι. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψετε τα εκπληκτικά, απλά αλλά κρίσιμα βήματα που μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να αποτρέψετε τις αλλεργίες στα φιστίκια. Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε από το πόσο εύκολες και αποτελεσματικές είναι αυτές οι μέθοδοι. Θα κατανοήσετε τις λεπτομέρειες των αλλεργιών στα φιστίκια, θα αναγνωρίσετε τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου, τους τρόπους πρόληψης, αλλά και πώς να αποτρέψετε την αλλεργία στα φιστίκια στα μωρά και τα παιδιά, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον απαλλαγμένο από αλλεργίες. Όταν τελειώσετε την παρακολούθηση αυτού του βίντεο, θα έχετε έναν σαφή οδικό χάρτη για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών στα φιστίκια και να διασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειάς σας. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάνετε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε τι προκαλεί την αλλεργία στα φιστίκια, έτσι ώστε να μπορέσετε να την καταπολεμήσετε αποτελεσματικά. Η αλλεργία στα φιστίκια είναι μια νοσολογική απόκριση που προκαλείται από τις πρωτεΐνες που βρίσκονται στα φιστίκια και εμφανίζεται όταν το νοσοποιητικό μας σύστημα αντιλαμβάνεται λανθασμένα την πρωτεΐνη των φιστικιών ως βλαβερή ουσία. Οποιαδήποτε άμεση ή έμεση επαφή με τα φιστίκια αναγκάζει το ανοσοποιητικό σύστημα να απελευθερώσει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στην κυκλοφορία του αίματος που προκαλούν τα συμπτώματα που θα σας αναφέρω παρακάτω. Όταν κάποιος με αλλεργία στα φιστίκια τρώει φιστίκια ή οποιοδήποτε προϊόν που τα περιέχει, το ανοσοποιητικό του σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα τις πρωτεΐνες τους ως επιβλαβής εισβολής και εξαπολύει επίθεση για να τις καταστρέψει. Τα πιο κοινά συμπτώματα της αλλεργίας στα φιστίκια μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά και περιλαμβάνουν φαγούρα ή μυρμήγκιασμα ειδικά στο στόμα, πρίξιμο του προσώπου, των ματιών, της γλώσσας, των χιλιών ή του λαιμού, δυσκολία αναπνοής ή συρριγμό, ρινική συμφόρηση, κοιλιακό πόνο, ναυτία, εμετό, διάρρεια, ζάλι, λιποθυμία ή σε ακραίες περιπτώσεις αναφυλαξία που μπορεί να γίνει μια απειλητική για τη ζωή αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πως ακόμη και μία μικρή ποσότητα φιστικιών ή υπολοιμάτων φιστικιών μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε ευαίσθητα άτομα. Αν και ο καθένας μας μπορεί να αναπτύξει αλλεργία στα φιστίκια σε οποιαδήποτε ηλικία, ορισμένοι παράγοντες κινδύνου κάνουν κάποια άτομα πιο ευάλωτα σε αυτή. Αυτοί οι παράγοντες είναι το οικογενειακό ιστορικό τροφικών αλλεργιών, το ιατρικό ιστορικό άλλων αλλεργιών ή άσθματος, αλλά και άλλες αλλεργικές καταστάσεις όπως είναι το έξεμα, η ατοπική δερματίτιδα και η αλλεργική ρινίτιδα. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε πως οι αλλεργίες στα φιστίκια μπορούν να αναπτυχθούν όπως είπα σε οποιαδήποτε ηλικία, όμως η σοβαρότητά τους μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Πώς θα αναγνωρίσετε αν έχετε αλλεργία στα φιστίκια? Συμβουλευτείτε καταρχήν έναν αλλεργιολόγο που μπορεί να κάνει συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσετε αν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο έχετε αλλεργία στα φιστίκια. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ένα δερματικό ή τεστ με τσίμπημα ή την εξέταση αίματος για την ανίχνευση της παρουσίας συγκεκριμένων αντισωμάτων. Αν βρείτε έγκαιρα την αλλεργία στα φιστίκια ή οποιαδήποτε άλλη αλλεργία, μπορείτε να πάρετε προληπτικά μέτρα για να αποτρέψετε την έκθεσή σας σε αυτά και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο για σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Η κατανόηση των μηχανισμών και των παραγόντων κινδύνου της αλλεργίας στα φιστίκια θα σας βοηθήσει να πάρετε και να εφαρμόσετε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Ενώ εντοπίζοντας έγκαιρα την αλλεργία, θα μπορείτε παίρνοντας αυτά τα προληπτικά μέτρα να αποτρέψετε την έκθεσή σας σε αυτά και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων. Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα με οικογενειακό ιστορικό αλλεργιών όπως άσθμα, έξεμα ή άλλες τροφικές και μη αλλεργίες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αλλεργία στα φιστίκια ακόμη και μελλοντικά. Είναι επίσης σημαντικό πως οι αλλεργίες στα φιστίκια διαφέρουν από άλλες τροφικές αλλεργίες και μπορούν να επιμείνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Ενώ ορισμένα παιδιά θα ξεπεράσουν συγκεκριμένες αλλεργίες, όπως για το γάλα ή το αυγό, οι αλλεργίες στα φιστίκια είναι συχνά καταστάσεις για όλη τη διάρκεια της ζωής μας και πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι περίπου το 20% των παιδιών μπορεί να ξεπεράσει την αλλεργία στα φιστίκια μέχρι την ενηλικίωση. Πώς τώρα να αποτρέψετε την αλλεργία στα φιστίκια?
Η τακτική κατανάλωση φιστικιών είναι ζωτική σημασία για την πρόληψη των αλλεργιών, αφού καταναλώσετε με ασφάλεια τροφές που τα περιέχουν. Οι καλύτερες οδηγίες ειδικών συνιστούν τα βρέφη και ειδικά εκείνα που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αλλεργιών να καταναλώνουν περίπου 2 γραμμάρια φιστικιού 3 φορές την εβδομάδα, που ισοδυναμεί συνολικά με 2 κουταλάκια του γλυκού φιστικού βούτυρο. Επίσης, τα άτομα αυτά και οι οικογένειές τους θα πρέπει να συνεργαστούν με επαγγελματίες υγείας, έτσι ώστε να εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τις αλλεργίες στα φιστίκια. Πώς να αποτρέψετε την αλλεργία στα φιστίκια, στην εγκυμοσύνη και στα μωρά? Οι ερευνητές συμβουλεύουν τις μητέρες να θυλάζουν για τουλάχιστον τους πρώτους 6 μήνες και να περιλαμβάνουν τα φιστίκια στη διατροφή τους από τουλάχιστον επίσης τους 4 έως 6 μήνες. Συνολικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εισαγωγή των προϊόντων φιστικιού σε όλες τις βρεφικές δίαιτες έως και τους 6 μήνες θα μπορούσε να μειώσει την αλλεργία στα φιστίκια στο γενικό πληθυσμό έως και 77%. Πώς θα μειώσετε τώρα τον κίνδυνο αλλεργιών στα φιστίκια στην καθημερινή ζωή σας? Νούμερο 1. Πρώιμη εισαγωγή των φιστικιών. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η εισαγωγή των φιστικιών στα βρέφη νωρίς, δηλαδή μεταξύ 4 και 6 μηνών, μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική μείωση του κινδύνου εμφάνισης αλλεργίας στα φιστίκια. Παλαιότερα πίστευαν ότι η πλήρης αποφυγή των φιστικιών στη βρεφική ηλικία ήταν η καλύτερη προσέγγιση, όμως νεότερες μελέτες αποκάλυψαν πως η σταδιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει ανεκτικότητα και αποφυγή αλλεργίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν παιδίατρο ή έναν αλλεργιολόγο πριν δώσετε στο μωρό σας πιθανές αλλεργιογόνες τροφές. Νούμερο 2. Θυλασμός. Ο θυλασμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου αλλεργιών στα φιστίκια. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι θυλάζουσες μητέρες που καταναλώνουν φιστίκια και άλλες αλλεργιογόνες τροφές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια του θυλασμού μπορούν να βοηθήσουν τα μωρά τους να αναπτύξουν ανεκτικότητα σε αυτά τα τρόφιμα. Ωστόσο, αν έχετε οικογενειακό ιστορικό αλλεργιών στα φιστίκια ή το μωρό σας έχει δείξει σημάδια τροφικής αλλεργίας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν κάνετε διατροφικές αλλαγές. Νούμερο 3. Διαβάστε τις ετικέτες των τροφίμων. Ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη της αλλεργίας στα φιστίκια είναι καταρχήν να αποφεύγετε αυστηρά τα φιστίκια και τα προϊόντα που τα περιέχουν, αν εσείς ή το παιδί σας έχετε ήδη διαγνωστεί με αλλεργία σε αυτά. Να διαβάζετε πάντα πολύ προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων και να αποφεύγετε προϊόντα που περιέχουν φιστίκια ή ίχνη φιστικιών. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να εκπαιδεύσετε εσάς και την οικογένειά σας σχετικά με τις κρυφές πηγές φιστικιών, όπως είναι ορισμένες σάλτσες, τα ντρέσινγκ για σαλάτες και ορισμένα ρωτοσκευάσματα. Νούμερο 4. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από αλλεργίες. Ένα κρίσιμο βήμα για την πρόληψη των αλλεργιών στα φιστίκια είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από αλλεργίες, ειδικά για τα άτομα με σοβαρές αλλεργίες. Τα άτομα με αλλεργίες στα φιστίκια μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ή να φτάσουν ακόμη και στο θάνατο. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει την ενημέρωση των σχολείων, των συμβούλων παιδικής μέρημνας και των μελών της οικογένειάς σας σχετικά με την αλλεργία και να ζητήσετε την υποστήριξή τους για την αποφυγή της έκθεσης στα φιστίκια. Επιπλέον, ο τακτικός καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών στο σπίτι μπορεί να απομακρύνει τα ίχνη φιστικιών, μειώνοντας τον κίνδυνο ακούσιας έκθεσης μέσω της επιδερμικής μόλυνσης. Αυτή η διαδικασία καθαρισμού είναι κρίσιμη, ειδικά σε κοινόχρηστους χώρους, όπως κουζίνες, αίθουσες διδασκαλίας και παιδικούς σταθμούς. Αν έχετε σοβαρή αλλεργική αντίδραση στα φιστίκια, μπορεί να χρειαστείτε μία επίγουσα ένεση επινεφρίνης και μία επίσκεψη στο νοσοκομείο ή το γιατρό σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι προκαλεί αλλεργία στα φιστίκια και να εφαρμόσουμε έγκαιρα ορισμένα προληπτικά μέτρα που είναι ζωτική σημασία για την προστασία της δικής μας υγείας αλλά και των αγαπημένων μας. Εσείς γνωρίζετε ήδη τις αιτίες της αλλεργίας στα φιστίκια? Υπήρξε ποτέ ως τώρα τέτοια αλλεργία σε εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα? Τι κάνατε? Αφήστε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Η αποφυγή των φιστικιών και των προϊόντων που τα περιέχουν είναι ο μόνος τρόπος πρόληψης μιας αλλεργικής αντίδρασης, ωστόσο τα φιστίκια είναι συνηθισμένα τρόφιμα και ακόμη και με τις καλύτερες προσπάθειές σας, πιθανότατα θα τα συναντήσετε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!